Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δεν γίνονται συζητήσεις για επέκταση του ελληνικού προγράμματος, επιβεβαίωσε στο insider.gr ο Μάριος Σεντένο, πρόεδρος του Eurogroup, διαψεύδοντας ουσιαστικά τα σχετικά δημοσιεύματα από τον γερμανικό τύπο. Και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισή απέρριψε το ενδεχόμενο παράταση του προγράμματος, προτρέποντας να μην αφήνεται να πλανώνται αμφιβολίες και αβεβαιότητες σχετικά με την ολοκλήρωσή του. Η παρουσία τώρα του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της Αρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συμπίπτει με θετικές ειδήσεις για τη χώρα μας, καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν να πούν καλά λόγια για την μεταρρυθμιστική πρόοδο της χώρας, αλλά και πως Ελλάδα και πιστωτές φαίνεται να είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Σε μεγάλο στοίχημα για την αύξηση των επενδύσεων εξελίσσεται η αναβίωση της αγοράς κατοικίας. Μελέτη της PwC, η οποία παρουσιάστηκε χτες, διατυπώνει πως το διάστημα 2007-2016 η αγορά κατοικίας κατέρευσε, συντελώντας καθοριστικά στην πτώση των επενδύσεων κατά 67%. Είναι ενδεικτικό ότι οι συνολικές επενδύσεις σε κατοικίες το 2016 επέστρεψαν στα επίπεδα του 1996. Όπως αναφέρει η μελέτη, η καθίζηση του κατασκευαστικού τομέα προέρχεται κυρίως βέβαια από την καθίζηση στην αγορά κατοικιών, κάτι στο οποίο συνέτεινε η ελαχιστοποίηση της χορήγησης δανείων από τις τράπεζες, αλλά και η αύξηση της φορολόγησης. Η εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης στην ελληνική κατοικία εκτιμάται ότι θα επέλθει το 2047, ενώ οι επενδύσεις κατοικιών σύμφωνα με την PwC δεν αναμένεται να διαδραματίσουν ισχυρό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας μεσοπρόθεσμα, καθώς θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που επιβάλλει σημαντικές παρεμβάσεις για να αλλάξει το σημερινό σκηνικό. Σε σανίδα σωτηρίες για τα νοικοκυριά εξελίσσονται οι προσφορές και οι εκπτώσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ. Η συρρήκνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών μετέτρεψε τις προσφορές των αλυσίδων σε κυνήγι θησαυρού για τους καταναλωτές, με τους 6 στους 10 να επιλέγουν τις προσφορές έναντι ακόμα και των χαμηλών τιμών. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ετήσια πανελλήνια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία περισσότεροι από 1 στους 2 καταναλωτές δηλώνουν ότι οι προσφορές και οι εκπτώσεις είναι ο κύριος λόγος για να επιλέξουν το κατάστημα σούπερ μάρκετ που θα επισκεφτούν, στοιχείο που σε μεγάλο βαθμό εξηγεί και τον ανταγωνισμό ανάμεσα επιχειρήσεις στο κομμάτι των προσφορών. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει 842,82 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,74%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.